πάρα πολύ priority στο Rumble. Βλέπουμε σε όλο το EMEA Masters μέχρι στιγμής για τους top laners. Το Sejuani θα βγάλουν από τα χέρια του Stormax η ομάδα από το NLC. Και τώρα εμείς κάνουμε first pick όλα. Είναι λίγο flex ακόμα. Είναι βασικά το pick το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε και από τον Άτινα. Ναι, και είναι νομίζω το flex, επειδή μπορείς να το παίξεις και στη ζούγκλα πλέον. Έχουμε δει ότι σιγά σιγά αυτό το pick γυρνάει και στα παραδοσιακά του λιμέρια, να το πούμε και αυτό. Τώρα με τι απαντάσουμε σε αυτό. Νομίζω το βάρος είναι ακόμα πάρα πολύ δυνατό. Το Jinx, αν θες να παίξεις κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι ασυνήθιστο. Εκτός αν λοκάρουν μετά αμέσως και το Γιόνε. Και πάλι ενώ το Ziggs Yone R1-R2 είναι normal. Είναι πιο normal από το Ziggs μαζί με Mage στο mid. Είναι Ziggs. Και η ζούγκλα πήγαν εδώ λογικά. Η Rudy είναι ένα τσάμι το οποίο φλεξάρεται και αυτό λίγο. Μπορεί να το παίξει και mid. Ειντικάρει βέβαια είναι λίγο καλύτερο λόγω των waves, λόγω του poke, λόγω όλων αυτών. Υποφέρει λίγο βία στα Mage ο Ziggs. Ειδικά αν παίζει βία σκάν Huey και τέτοια, νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν παίρνουν το Wombo Combo. Ουσιαστικά δεν έχουν κλειδώσει το bot του η Rudy. Να δούμε βέβαια αν το Ziggs θα καταλήξει στο mid. Ναι. Δύσκολο γενικά να πάει στα χέρια του Alex. Είναι ένα πιο aggressive παίχτη, θεωρώ. Το Nautilus θα ήταν μια καλή επιλογή. Το Brom θα ήταν μια καλή επιλογή. Το Milo θα ήταν καλή επιλογή. Το Pike θα ήταν OK. Μπορούμε να πάμε πάλι για την Άρη στα χέρια του Φουρούι. Και μας απέναντι σε ένα Ziggs δεν είναι πάρα πολύ κακό. Κρατά το flex του όμω, θεωρώ. Εφόσον έκανε που έκανε ένα τέτοιο first pick. Κράτα το και για το flex, δεν πειράζει. Και δεν είναι flex πλέον η Rel, οπότε ξέρει ότι είναι support. Οπότε εδώ η AD carry support παίρνει σαν τη ανόρθωση. Να δούμε τι θα επιλέξουν. Ίσως θα μάρσα το και κανένα Lucian Ami περίεργο στο 4-5 από την ανόρθωση. Έτσι για το σβήσιμο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα δούμε κάτι πολύ πατροπαράδοτο από την Jinx. Ναι, θέλω να παίξουν την Jinx. Θέλω να παίξουν ουσιαστικά στα teamfights, να σκελάρουν, να μπορούν να παίξουν το range. Είναι λίγο μήχανο το lane στην αρχή εναντίον του Ziggs, γιατί στην αρχή έχει priority. Μετά με το που βγάλει αυτό ένα είτε TR είτε Lost Chapter, αρχίζει και το χάνει και μένει κάτω από το πύργο. Δέχεσαι C-Poke και εξαρτάται και πάρα πολύ από τα support. Όπου θα έχουμε την επιλογή του counter, αλλά επίσης περιμένω ότι εκεί θα δεχτούμε και ban. Τα έχω πει εγώ. Ετοιμαστείτε τώρα, προσδεθείτε. Να την να Talon. Να Alex Talon. Όχι Talon mid, μωρέ VSR. Πολύ κακό ακούγεται. Νομίζω jungle είναι ο Talon. Και είναι ένα champion το οποίο το είχα αναφέρει, γιατί μπορεί να το παίξει και ο Canyon στο LCK. Μπράβο. Έχω πει ότι αυτό το pick δεν είναι τόσο κακό, αλλά προφανώς δεν είναι και πολύ καλό. Πρέπει να μπανάρεις κανένα λυσί νομίζω τώρα, αν θα το παίξεις ζούγκλα, να δούμε τι θα προτιμήσουν εδώ οι Ρούτι. Βέβαια μπανάρουνε το λούλου του Λέβη, δεν ξέρω πότε έχω να δω το Λέβη να παίζει. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα και έχει παίξει 2-3 φορές, η αλήθεια είναι. Πιο πολύ παίξει και όταν παίζαμε μαζί, αλλά εντάξει, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι μάλλον απλά φοβούνται το lane swap εδώ πέρα. Αλλά στο τελευταίο παιχνίδι της Ανώ, στο EMEA Masters, όταν έχει ήδη βγει... Φαντάσου. Δεν νομίζω να πάει σε Lulu Million Duty. Ναι, ευχαριστούμε για τον ban. Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ανάγνωση έκαναν οι Rudy για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά... Μένα μου έχουν μπανάρει Gwen μια φορά. Οι Rudy. Όχι οι Rudy. Μπορεί και οι Rudy. Δεν ξέρω, πρόσφατα πάντως. Με αυτό σου λέω. Α. Κατάλαβα. Σαν να σου μπανάρουνε κασάντα ένα πράγμα. Ρε όχι, στο G λένε τον μπανάνα το κουέ. Γιατί σε έκανε. Και γελάγαμε στον draft με τον μπανάνα. Σαν να σου μπανάρουνε κασάντα ένα πράγμα. Καλά, το κασάντα το έχω παίξει, εντάξει. Ναι, το πώς έχεις παίξει. Με τα χέρια ή... Ένα game ήταν, μη σας μαγάρω τώρα. Κοίτα, Ρίτσο, ξέρεις ότι σε αγαπάμε πάρα πολύ. Έχει πληγωθεί, κοίτα, δεν το βλέπω. Πολύ... Καλά είμαι. Δεν το ήταν κάρτες... πολύ φορά τα γυαλιά, για ρε, να γυαλί... δούμε να κλαίσει. Μπανάρουνε τζάγκλες. Ναι, όντως. Έχω δακρύσει από τη συγκίνηση εδώ πέρα. Πω. Να είσαι καλά, ρε Μίτσο. Ναι. Η Ρέλη... Τζάγκλες, γιατί μπανάρανε, οπότε ο Talon πάει σε lane. Το η Ρέλη που πάει. Περίμενε, hold on. Τζον Γιάννη στο top lane, λοιπόν. Είναι Ziggs bot, Irelia VSR και Talon jungle. Ή το Irelia μπορεί να πάει απέναντι και σε όλα που ήταν τραγικό. Οκ. Όπα, θρες! Εν τω μεταξύ το σκέφτηκα ότι θα πάρουν θρες ενός, αλλά λέω τώρα... Έχουμε δει τον Ilev να παίζει θρες. Έχει προσπαθήσει αρκετές φορές, αλήθεια είναι, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει ούτε αυτό το champion. Ο Ilev, εντάξει τώρα το Land and Duty... Δεν ξέρω τι κάνουνε! Είναι ο Άντρικ Πόνι αυτός, δεν το ξέρετε. Ο Μπιλ, ναι, είναι Raven OTP. Το θέμα έχουν είναι όλοι από ένα Άντρικ. Είναι η Ρέλια Μπότ. Όχι, εντάξει, τρόμαξε λίγο. Ναι. Ναι. Παναγία μου. Είναι ένα από τα draft των ομεχών. Αυτή τη στιγμή η ομάδα της Rudy πριν από τον bottom lane λέει, παιδιά, θα σας πάρουμε 2 με 3 kills μέχρι το 15. Αλλιώς, τα champion μας είναι πάρα πολύ περίεργα και όχι για... competitive game και μάτσα ενώ το μοναδικό που πρέπει να κάνει να πιάνει το σωστά waves, να αφήνει τα κατάλληλα waves και να παίξει. Ωραία. Απλά το χάρτη. Πάμε ένα prediction για kills. 32 στο 15. Όχι, στο τέλος του game. Εγώ θα δώσω ένα
67. Θα το αφήσω σε πολύ πιο φυσιολογικά νούμερα. Εγώ θα πω απλά 49. Ήθελα να πάω πιο safe από όλους και να πω κάπου κοντά στα over 35, ξέρω, κάτι τέτοιο. Όχι, 35, νούμερο. Νούμερο ακριβώς. Εγώ είπα 49, ο Άις είπε 67. Θα γίνει η τρελή 43. Θα μπορούσε να πάνε και για 43. Λοιπόν. 43, 49 και 67. 43, πρώτα 49 εσύ. Εγώ 67. Πάω, μας διέλυσες τώρα, περίμενε. Και εσύ, Αντώνη, 49. Όποιος είναι πιο κοντά, τι κερδίζει. Την αγάπη μου. Καλό. Δύο kills αυτό το παιχνίδι. Ωχ, τι θα γίνει αυτό το game, πραγματικά ετοιμαστείτε. Ένα bloodbath, ρελό. Ακριβώς, και θέλω να δω η ανόρθωση, αν θα θέλει να το συνεχίσει ή αν θα το πάει σοβαρά. Γιατί νομίζω ότι η αντίπαλη δεν υπάρχει περίπτωση να... Ειδικά στο top, τώρα θα δούμε τρελά σκηνικά κυριολεκτικά. Και το mid και το top δεν θα υπάρχει teleport στο game, θεωρώ, από μεριά. Έχει ignite το mid. Αποκλείεται. Δεν το είδα, θα το δούμε. Μαρί. Η Riven το χρειάζεται, να σου πω την αλήθεια. Θα έχει πάει και κανένα sorcery εκεί με το teleport. Έχουν teleport και δύο. Έχω ενημερωθεί από τώρα. Ναι, ναι, θα παίξει Riven για το χάρτη. Θα παίξει Riven για το χάρτη. Οπότε δεν θυμήθηκα. Full lethality. Έχω να δω σοβαρό Riven gameplay από το Huni Quadra Kill. Αυτό είναι καλό, by the way, το ξέρετε. Με Riven είναι fake. Γενικά τέτοιοι παίχτες που κάνουν one trick κάτι τέτοιο steel champions. Καλά, συνήθως είναι καλή. Μην το λες. Αυτός έχει πάει και 1000 LP με 70% win rate και κάτι τέτοιο. Δεν χάνει και με Riven αυτό το solo queue. Μένουμε να το δούμε. Μωρέ, και εμείς στο solo queue έχουμε δει κάτι master challenger παίχτες Kain main με 65% win rate. Άλλο champion. Και είναι... Εντάξει, τα έχουμε δει και εμείς αυτά. Και το Kain και το Evelyn νομίζω πάνε σε άλλη κατηγορία. Από αυτά τα champions. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι που μεινάρουν αυτά τα δύο champions και σε παρένθεση κάνα άλλο σάκο, κάνα τέτοιο. Και καλά, εντάξει. Παιδιά, δεν υπάρχει ρέγκα στο solo queue. Λιγότερο, θα σου πω. Όχι, εγώ όποτε βλέπω Μπριάρ θα δεν υπάρχει ρέγκα στο solo queue μου και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Να σα υπενθυμίσουμε, τελευταία υπενθυμίζει για το διαγωνισμό που τρέχει το Here to Play. By the way, για να κερδίσετε εκδοτικό κουπόνι αξία 20 ευρώ για αγορέ άνω των 40 ευρώ. Από 15 Τετάρτου έχει ισχύ έω 15 Πέμπτου. Και 10 νικητέ επίση έχουμε για το Street Demons Dr. Mundo Skin. 20 νικητέ θα είναι του κουπονιού. 20.000 channel points, πηγαίνετε, κάνετε redeem, κλειδώνετε τη θέση σας, μία θέση ανά άτομο. Αντώνης. Μεταξύ μας τώρα. Ναι. 9 θα νικητές, γιατί το 1 θα το έχει κερδίσει εγώ. Θα επένδυσα 20.000 ποντάκια. Κάτσε μόνο 150. Τώρα, είναι καλή επένδυση. Μίτσο, μπορώ να σου αφήσω χώρο και χρόνο. Ωραίο σκηνάκι. Το είδαμε με τον Forgiven. Το έπαιζε στο 1v1. Στο 1v1 στο Lloyd. Σωστό. Ωραίο σκηνάκι. Πάνε να κάνει redeem, όντω. Εννοείται. Πεχταρά. Street Demons Mundo. Ναι. Αυτά ακούγεται πολύ. Και εκπτωτικό κουπόνι από Here to Play, έτσι, έχει αστεία, κοτσόβολο. Κάτσε να δούμε πόσους πόντους έχουμε, ρε guys. Αυτό είναι το πραγματικό τεστ. Πόσους πόντους έχεις, Μίτσο? Αποκλείεται να μην έχεις 20.000. Άμα δεν έχεις αρκετούς πόντους, υπάρχει πρόβλημα. 24.600. Με το ζόρι. Here to Play raffle ticket. Submit. Κάνεις predictions. Και έτσι είναι τόσο εύκολο να κάνετε κι εσείς, να μπείτε κι εσείς σε αυτό το διαγωνισμό του Here to Play μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, όπως μας έκανε πολύ όμορφο show και ο Icebreaker. Ευχαριστούμε. Και ήταν ένα λεπτό μέχρι να ξεκλειδώσει το κινητό, να βάλει το κωδικό, να ανοίξει. Τίποτα, το αργά και σταθερά, παιδιά. Με υδρότα και μεράκι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα για αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι είναι πολύ λίγα τα πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι οποίο... unpredictable. Αυτό είναι unpredictable. Η βαθμολογική σημασία είναι. Τυπικά για τις δύο τελευταίες θέσεις, καμία από τις δύο ομάδες δυστυχώς δεν κατάφερε να πέρασει στην επόμενη φάση. Εγώ από πάνω σου μπορώ, θα σας ενημερώνω για το τι γίνεται στο παιχνίδι της Team Fantasma. Το παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα, το οποίο συγγνώμη, είναι το παιχνίδι της GTG απέναντι στην Boost Gate. Πρέπει να κερδίσει η Boost Gate για να παίξουμε tiebreaker και πρέπει να κερδίσουμε το tiebreaker απέναντι στην GTG για να περάσουμε στα Best of 3. Και εκεί πέρα ελπίζουμε να μην τύχουμε με gentle mates. Να δούμε και τα groups. Πάμε να δούμε και τα groups. Λοιπόν, κλειδωμένη θέση για την Matsko στην πρωτιά, όπως και για την Enigma Galaxy, όπως και για την gentle mates. Όχι, gentle mates δεν έχει κλειδώσει ακόμα τη θέση της. Εντάξει, με την Glory παίζει. Ναι, παίζει με την Glory. Είτε ναι. Η ίδια δεν έχει κλειδώσει τη θέση της, είτε η GK δεν έχει κλειδώσει τη θέση της. Πω, και θα έχει τριπλή ισοβαθμία άμα χάσει τη gentle mates. Εντάξει. Ρεαλιστικά μιλώντας, θεωρώ πως η Gentleman θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει τη νίκη, θα βγει πρώτη, με τη GK να είναι δεύτερη. Οπότε, εμείς κερδίζουμε το tiebreak. Αρχικά, κερδίζει η Boost και τη GTZ. Κερδίζουμε το tiebreak επειδή είμαστε παιχταράδες. Και σαν δεύτερο seed έχουμε Enigma Galaxy, Matsko και Gentleman. Για Enigma πάμε.
Δεν έχω δει τη Μάτσκο. Δεν έχω δει τη Μάτσκο. Η Enigma Galaxy, το 5-1 είναι ό,τι πιο εικονικό έχω δει πραγματικά. Έπρεπε να είναι στο 3-3. If you ask me, η Enigma Galaxy. Δεν ξέρω πώς έχει καταφέρει να πάρει παιχνίδια. Μπράβο της. Μπράβο της. Respect. Είναι σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι άξια για το 5-1. Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι ήταν και η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν τα Planes και είχαμε seeded Planes που δεν υπήρχε κανένα group που να έχει ομάδα στο 3-0 μετά την πρώτη μέρα. True. Καμία. Υπήρχε μία ομάδα στο 0-3. Κάτι, EGN. Κάτι μου χτύπησε τώρα στο κεφάλι. Κάτσε, εδώ είχαμε 3-0. Όχι, κανένα. 2-1. Ήταν όλες οι ομάδες 2-1. Το μόνο 3-0 το οποίο έγινε σήμερα ήταν από την Μάτσκο και από την Enigma μέχρι στιγμής. Ναι. Από την άλλη. Και οι Boost και οι Gentlemen μπορούν να το κάνουν αυτό. Κοίτα. Εντάξει, αν χάσουν οι Mates από τους Glor. Τριπλή ισοπαθμία. Και εκεί πέρα θα μάθουμε τι γίνεται. Δεν ξέρω και εγώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Θα μάθω και θα σας ενημερώσω. Και εκεί πέρα τι γίνεται. Ελπίζουμε για Gentlemen τη δεύτερη θέση. Και πρώτη να περάσει καμιά γκλόρα από σπόντα ή καμιά GK. Έχετε δει τι έχει η GK? Δεν θυμάμαι. Έχει, αχ, πώς λέγεται το player της, ήταν αυτός που έπαιζε στο LLA, ένας κορεάτης. Έχει τον Bong. Έχει τον Bong, μπράβο. Με το πιο φαρδί σβερκό. Έχει και τον Bao στο ADC, σωστά. Τον Bao, ναι. Όχι, τον Bao τον έχει Gentlemate. Σωστός, φύγαμε στο game. Πάμε ανόρθωση. Πάμε για Riven με Ignite. Και περνάμε στο παιχνίδι, να το Ignite μας είπε ψέματα! Όχι, για τα mid είπε ο Κοσμάς. Έλα τώρα, μην τον και Talon με Ignite. Μην και Rell με Ignite. Ναι. Η Rell δεν έχει Ignite. Γιατί... δεν βάζει μια φωτιά, hey. Λοιπόν, τώρα παίρνω το χαβαλέ. Να σχολιάζουμε λίγο αυτό το game. Νομίζω είναι σχετικά εύκολο το συγκεκριμένο για την North. Κάνει φλασί και εδώ η Levy. Φλασί. Αυτά είναι ρε. Όχι! Εδώ μεταξύ, ωραίο ο Ζιγκ, δεν φλάσαρε. Τον του πιάσε εκεί, το μαλλί του έπιασε, να ξέρεις, αλλά τραβήχτηκε. Τον χάιδεψε. Αλλά εξώσει για τον iLevy, πράγμα το οποίο δεν έχω συνηθίσει να το βλέπω. Okay? iLevy χωρίς Ignite. Riven, Talon, Irelia. Ναι, θέλεις τρία εξώσει. iLevy χωρίς Ignite είναι λίγο θέαμα συνήθιστο. Ο Built θα τραβήξει τα βλέμματα σε αυτό το παιχνίδι. Παίζει και αυτό το skin αυτό πάντα. Το έχω διαβάσει και αυτό, ότι παίζει το Christmas Elite. Και τώρα να σχολιάσουμε λίγο ότι η Ανόρση γενικά έχει ένα καλό draft απέναντι σε αυτή τη φλίπα που έχουν draftάρει οι Rudy. Γιατί ας πούμε το Flay του Thresh, τα Jinx Traps, όλα αυτά σταματάνε. Q Talon, Q Irelia, Q Riven, Epsilon, WRL, συγγνώμη. Οπότε δεν βλέπω πλανήτη που χάνεται αυτό το game αν δεν φλιπάρουν πάρα πολύ στην αρχή οι Rudy και τους βγει. Ναι, επίσης. Αυτό το παιχνίδι λέει Bloodbath. Okay, το Bloodbath λέει ότι πεθαίνουν άτομα και από τις δύο πλευρές. Και η ομάδα της Άνω παίζει reset comp. Έχεις Viego, έχεις Ari και προφανώς έχεις και, και την Jinx. Ενώ έχεις και ένα engage εδώ πέρα. Ο Jaskan μπαίνει μέσα. Το hook πιάνει και τον Ghost ανοίγει αμέσως μαζί με το exhaust πάνω στο σύλκυμα. Θα αυτός πλασάρει, αλλά θα αρχίσει να χάνει όλο του το HP. Μένει στο 150 και τώρα γυρνάει με τα bouncing bombs του. Ελεύει, κρατάει απλά το control του θόμου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σκέφτηκαν και οι Rudy, γιατί παίζει Jinx, αντίπαλοι έχουν ένα lethal tempo. Jinx, οπότε δεν υπάρχει περιστατονική σε αυτό το long trade που επιχείρησαν να κάνουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Boostgate προηγείται με 1-2 στο δικό της παιχνίδι. Έχει μια 2-0 τζέρι. Παπιτήρο 2-2. Παπιτήρο χάνει τον ghost του, αλλά χάνει το flash το build. Νομίζω αρκετά καλό για τον Papi στο top side. Πώς έγινε αυτό το αρκετή και δύο flash? Αυτό είναι μία από τις ερωτήσεις όλων των λοιπόν. Μία καλή ερώτηση. Μπήκε τα ποντάκια εντωμεταξύ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ενώ βλέπουμε έναν invade από τον Νάτο Νάτο θα βρει τον Stormax στο level 2. Πώς είναι level 2 Stormax με 3 camps? Έχει πάρει πολύ περίεργο path. Έχει το δικό του smite αυτή τη στιγμή και ο Νάτο Νάτο τον ψάχνει. Έχει το flip μέσα από τον τοίχο. Φουρούι δεν έχει τον πρώτο λόγο. Είναι και level 2 στο level 3. Δέχεται stun. Ενώ Νάτο Νάτο το blue buff παίρνει μέσα στο Stormax. Stormax level 2 ρε μπρο. Μπορεί να κάνει το δικό του smite. Το χάνει όμως και ο Νάτο Νάτο. Έχει ακόμη το level advantage και οι δύο έχουν το red buff, το ignite πέφτει, το damage από το Stormax είναι καλό, αλλά άμα έχει το δικό του E θα έχει σκοτώσει, καλό το flash, έχει W, όχι δεν έχει το first blood, περνάει στο Nutty Nut. Ναι. Τι κάνει ο Alex? Βλέπεις πάλι, αυτό αν το έτρωγε πέθανε. Ναι. Ωπ, γυρνάει με το δικό του Mire. Ή παίρνει το flash από το φουρού, ο οποίος κινδυνεύει να φάει και να dive, αν πάρει δύο reset εδώ πέρα ο Alex, έχει τελειώσει. Λάρη όμως και γυρνάει. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Μπεταρίσκει και ο Φουρούι είχε και το μπισκότο ο
Alex, οπότε κατάφερε να πάρει λίγο mana αρκετό για να κάνει ένα Epsilon. Είναι λίγο περίεργα. Για να δούμε αν θα δεχτεί κάποιο όλο εδώ Φουρούι. Το Epsilon Relay δεν θα έρθει ποτέ. Για καλή τύχη, ήδη λίγο πίσω. Ο Φουρούι έχει χάσει και το flash του, το οποίο θα του κοστίσει πάρα πολύ σε αυτό το lane. Mm-hmm. Και βλέπουμε ένα gank στο top, δεν έχει το flash. Ο build, αν πετύχει το επόμενο. Oh, πολύ καλό το Axe. Θέλω να το πιάσω και τον έχουμε πιάσει χωρίς καν το flash, αλλά αυτό πιάνει διπλό stun. Και καταφέρει να ξεφύγει χάνοντας το δικό του HP. Βέβαια, μάλλον πρέπει να κάνει το δικό του reset, οπότε θα αρχίσει να κάνει πράγματα στο lane. Oh! Flash από τον Alex, ο οποίος δεν έχει το charm. Έχει. Και δυστυχώς έχει Q. Δεύτερος solo πόλο. Ο leader των φτωχών. Από τη Ρούντι. Γιώνε και η Ρέλια. Και κρατάει και το wave εκεί. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, δεν πάει καλά. Η αλήθεια είναι η ομάδα Channel στην αρχή είναι αρκετά πίσω και η ομάδα Channel έχει και το draft το οποίο αν βγει μπροστά αρχίζει και snowballάρει πλήρως. Κοίτα, το XP advantage δεν ξέρω αν το έχουμε να το δούμε, αλλά είναι αρκετά πίσω. Είναι στο 1 τρίτο του 5 ήδη ο Alex. Έρχεται και στο Stormax ο οποίος. Του κάνει ένα βίντεο. Ο Stormax είναι ακόμα level 3. Ένα Stormax ο οποίος. Δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Έχω μπερδευτεί λίγο. Έκανε Wolves Raptors Red και πήγε στο Blue του. Ναι, level πήγε, 2. Πήγε να αμυνθεί στο Invade, αλλά δεν βγήκε. Η αλήθεια είναι. Αν με παίρνει εκεί πέρα το Smite. Και δεν έχω καταλάβει γιατί να το κάνει αυτό εξ αρχή. Δηλαδή, γιατί να μην ξεκινήσει απλά από τον buff σου και να τρέξει το άλλο σου buff. Ήταν worded. Ναι. Τέλος πάντων. Κάτι ξέρει ο Stormax λογικά. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι είπαμε ότι θα φλιπάρουν οι Ρούντι. Και από ό,τι φάνηκε ο Stormax δεν ήταν καθόλου έτοιμο να το δώσει αυτό το blue buff. Πήγε για το 50-50 και παίχτησαν αυτόν τον Nat-Nat. Γι' αυτό είναι rank 1, έχει χτυπήσει αυτό, έχει κάνει διάφορα. Επειδή είναι πολύ καλό αυτά. Από ό,τι φαίνεται δουλεύει, συνεχίζει τα invest του, πάει στα γουλφ του Stormax, του ρίχνει και πάνω από ένα level. Κοντεύει level 6, δεν ξέρω αν θα το πάρει από τα γουλφ ο Talon. Βλέπουμε κάτω αριστερά την μπάρα, είναι πάρα πολύ κοντά. Νομίζω θέλει ακόμα ένα κάμπ, αλλά και πάλι είναι όντως super close. Just can κάνει ένα trade, το hook δεν θα πιάσει στόχο, προφανώς κρύφτηκε πίσω από το minion. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και πάρα πολύ action αυτή τη στιγμή στο bottom lane, από τη στιγμή που ο Silky Math έχει καταφέρει να βγάλει ένα mana item, απλά μπορεί να σπαμάρει από τεράστια απόσταση να απειλεί, ενώ και Φουρούι δεν περνάει καθόλου καλά. Ευτυχώς κατάφερε και απέφυγε το stun. Εν τω μεταξύ, εγώ πότε παίζω στο top, ακόμα και στο solo και βρίσκει τέτοιες ηρέλειες. Είναι φουλ αχωτικό ρε φίλα παίζει αυτό το πράγμα. Πηδάει δεξιά, αριστερά, τα πατάει όλα τέλεια. Κιου, χράτς, 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 δες εδώ τι κάνει. Ναι. Είναι και πάρα πολύ θεματικό η αλήθεια, είναι, αν το βλέπεις από τρίτη τη γωνία. Ναι, αλλά αν είσαι ο Φουρούι δεν νομίζω ότι είναι τόσο ευχάριστο. Πρέπει συνέχεια να παίζεις τη τσίτα. Είναι από τα πίξ τα οποία δεν μπορείς να παίξεις και να χαλαρώσεις. Είναι από τα πίξ τα οποία συνέχεια θα σε τιμωρούν. Ωραίο το sidestep από το Justcan. Βέβαια τόσο απλά θα καθαρίσει το wave. Ενώ ένα stun πετυχαίνει. Ο δεξιόν λέει το charm. Πώς πέρασε από μέσα του, κανένας δεν ξέρει. Πώς το κάνει τόσο γρήγορα, δεν καταλαβαίνω. Είναι λες και σκριπτάρουν αυτοί οι παίχτες κυριολεκτικά. Quickcast. Δεν χρειάζεται να κλικάρεις. Stormax, πρόσχε. Nat-Nat. Ελοφελήσει αμέσως, έρχεται η λαντέρνα, θέλει να φτιάξει το κόλλο του Τόσταλ. Κόλλο του Τόσταλ, απλά πεθαίνει επί τόπου. Παίρνει assist, παίρνει. Παϊλεύει. Παίρνει τον Αχιλ πίσω, θέλει να σκοτώσει Nat-Nat. Ο Nat-Nat πολύ όμορφα απομακρύνεται από τον πύργο. 4-1 υπέρ της Ράντι. Ακριβώς, αυτό το 2-0 δείξω τώρα θα πονέσει πάρα πολύ. Στον base θα έχει το left chapter. Ο πύργος πάει ολόενα και πιο κοντά στο να φάει το W. Ziggs. Το top είναι η μόνη ελπίδα της ανόρθωσης από ό,τι φαίνεται. Ο οποίος έχει παπητήριο, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, είναι level 7. Ενώ ο build πάει για το 1v2. Ναι, την ulti ο build θέλει να παίξει, αλλά ο build δέχεται πάρα πολύ ζημιά. Φλασάρι μακριά, ο παπητήριο δεν θέλει να πιέσει, έχει ακόμα το δικό του ignite. Τώρα το ignite έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει και η ulti του καμία σημασία. Παπητήριο, πανέμορφο το setup. Παίρνει το kill. Ενώ Nat-Nat είναι στην αντίπαλη ζούγκλα, η Λέβι πίσω. Αλλά ακόμα μπορεί να περάσει, δεν ξέρω αν έχει το δικό του hook. Το έχει. Έρχει λαντέρνα αμέσως. Παίρνει για να περάσει από την άλλη πλευρά. Άλλο ένα όταν τα χρειάζεται από τον Golden Toast. Το οποίο θα βάλει να μαζέψει το. Δεν είναι shutdown. Είναι ένα ελαφρύ shutdown, yes. Και ένα ελαφρύ BM. Δεν κατάλαβα γιατί, αλλά. Γιατί όχι. Ένα πολύ ωραίο play από τον iLevy κυρίως. Πάρα πολύ ωραίο iLevy για άλλη μια φορά. Ενώ ο Stormax θα καταφέρει να πάρει και κάποιο καμ πίσω από τον Nat-Nat, ο οποίος έχει κατασκηνώσει μέσα στη ζούγκλα του. Κυριολεκτικά. Μόλις το level 5 ο jungler της ανόρθωσης, ο Nat-Nat Dragon Dev 7 ενώ... Jesus! Ρε τι γίνεται εδώ! Ωραία, έχει πετύχει όλο το charm, τον έχει πετύχει, έχει ανοίξει το δικό W. Μη ζήσει ρε φίλε! Εντάξει, είπαμε! Δώσει το kill, ευτυχώς, το wave, το προλάβαμε κρασάρι. Μάλλον νέο φορεί δεν έχει teleport, ένα εδώ. Πολύ ωραία traps. Πολύ ωραία traps και το chat μπορεί να έρθει, έρχεται η ρουκέτα, αλλά δύο όταν ταξιδιάζονται. 1-2-3, σκοτώνει και τρέχει μακριά, ο πύργος δεν τον αποτελειώνει, Golden Toast 2-1-1. Ο πολύ ωραίος αηλεύει, άλλη μια φορά βρίσκει το hook πάνω στον Silky Smath, ο οποίος κάνει ένα κακό play, τιμωρείται πάρα πολύ και στο 2-1 ξαφνικά η Jinx, η ανόρθωση
ξεκινάει και παίρνει ελπίδες. Έχει ακόμα και gold αυτή τη στιγμή. Ναι, βλέπουμε ότι είναι even σε gold μετά από ένα καταστροφικό early game. Ήταν πόσο, 3-0, 4-1. Ναι, και έχει φάει solo kill mid, έχει φάει solo kill μέσα στη ζούγκλα. Είναι όντως ψηλό GG. Ήταν. Η αλήθεια είναι τώρα. Τώρα είναι ψηλό GG για μας. Εγώ το είπα. 67. Εσείς δεν με ακούτε. 49, εντάξει, είμαι ακόμα πιο κοντά. Τι εννοείς? Για να δούμε. Δηλαδή έτσι όπως πάει το game το βλέπω για κατοστάρα. Λες έτσι όπως πάει το game να τελειώσει μετά το 25? Ναι, σίγουρα. Να βλέπουμε άλλο ένα στο top. Δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ελπίδες ο Bill. Δεν έχει το flash στο παπιτήρο. Αν είχε πετύχει αυτό το Q, ίσως μπορούσε να δει κάποιο solo kill angle. Νομίζω ακόμα μπορεί να κοιτάξει. Έχει flash ghost και ο Bill δεν έχει εντελώς τίποτα. Ναι. Και έχει και τις ολοκληρωμένες μπότες. Νομίζω εδώ είναι free kill η River. Πρέπει να πετύχει το Q η αλήθεια. Είναι και να μειώσει το. Το armor της Riven, αλλά και για να μπορεί να έχει το slow για να μπορέσει να κυνηγήσει. Γιατί η Riven έχει και τα 8 δισεκατομμύρια τάσεις, τα οποία όσο και να κάνει slow δεν μειώνονται. Ο Άλεξ ψάχνει άλλη μια πτήρη τη γωνία. Να έχει χάσει το Q, έχει χάσει το Q, έχει χάσει το Q. Σάρα από την άλλη πλευρά και ο Στόρμαξ δεν έχει ελπίδα. Ο Στόρμαξ πρέπει να θα σέρα. Ο Στόρμαξ απλά πεθαίνει και δίνει το kill στον Άλεξ. Unlucky, γιατί εκεί η Ρέλε έκανε επιτέλους ένα λάθος και έχασε το Q αν είδες. Έζησε το Minion το οποίο το πάτησε μέσα. Έλα ρε παπιτήρο, πάμε για το solo μπολό. Χάζεψε τον. Στο top side, ο Νάτι Νάτι. Κοίτα που το παίζει και αγκρέσιο άλλο. Έλα, πάμε. Είναι μέσα από πιτήρα. Δεν έχει τίποτα. Το επόμενο τσεκούρι θα είναι σημαντικό, αλλά παίζει. Είναι κοντά το άλλο τώρα. Σε ύφα, η Λέβη κάνει το δικό του κόμμα. Πετυχαίνει πάνω στα τράπ. Ο Golden Dose βαράει τι δικέ του ρουκέτε. Θέλει να φύγει από την άλλη πλευρά. Ο Silky Smith έχει ακόμα για το HP. Golden Dose βαράει και δεν έχει άλλο μάνα για να μπορεί να πετάξει το Super Mega Death Rocket. Ενώ στο midlane φουρούει, αποφεύγει το στάνο, ο Στόρμαξ είναι εκεί. Το Charm έχει βρει στόχο, αλλά αυτό είναι μέσα στο δικό του W και αυτό σημαίνει ότι δεν δέχεται damage. Κοίτα πως μπαίνει, κοίτα πως τανκάρει το kill. Τι κάνει ρε, σταμάτα! Περνάει στο φουρούει. Το χάσαμε από την οθόνη ρε! Shutdown. Νάτι. Τώρα ο Νάτι Νάτ είναι κοντά. Νομίζω δεν έχει βγαίνει ούτε το play. Ναι, εκτός αν περπατήσει πάρα πολύ φουρούει, ο οποίος δεν περπατάει, το σέβεται. Έχει χαλάσει το channel φουρούει εδώ πέρα. Ένα στο top ακόμα από πιτήρο δεν έχει αποφασίσει να μπιουζάρει λίγο τη Riven, η οποία δεν έχει ghost, δεν έχει flash. Δεν έχει τίποτα. Μόνο το Ignite έχει, το οποίο δεν τον ανησυχεί ιδιαίτερα νομίζω. Δεν πιστεύω ότι η Riven έχει τον damage να σκοτώσει τον Όλαφ, ο οποίος έχει και damage και όλα. Ένα άλλο ένα trade στο top. Ο iLevy το έχει παίξει εξαιρετικά το συγκεκριμένο game. Και ο Justican εδώ ίσως έχει πρόβλημα, αλλά ίσως και όχι. Δεν έχει ulti ο Stormax για να μπορεί να περάσει πάνω από οτιδήποτε. Τρέχει ο Natinat στο bot με Eclipse ολόκληρο. Αν καταφέρει και πιάσει τον Jungler τη Άνω, έχουμε θέμα. Ο iLevy δεν έχει πολύ HP, δεν έχει πολύ mana. Θέλουν να φύγουν, αλλά όντως δεν μπορούν να φύγουν. Αντίο. Ναι, και δεν υπάρχει το bomb του Ziggs τουλάχιστον. Oh. Το Hexlash δεν βρήκε το. Teleport όμως, έρχεται ο Φουρουή, ο οποίος έχει τη δικιά του όλη και θέλει να αρχίσει να κυνηγάει τον Golden Dose. Έχει ανοίξει το Ghost Varai με τις σχέσεις του Ρουκέτα στο Charm, δεν έχει έρθει και θέλουν να κυνηγήσουν ποιον πιάνουνε. Την Ρέλα, αλλά αυτή ζει. Και έρχεται ο Alex, οπότε τώρα πρέπει να το βάλουμε στα πόδια. Νάτι, Νάτι είναι κοντά. Δέχεται το Spectral Mo από τον Stormax για λίγο περισσότερο damage. Φρόι έχει ακόμα ένα damage. Έχει Charm. Έχει το Charm. Το Hook έρχεται. Hello. Το damage μπορεί να έρθει. Το κυνηγάνε. Έλα. Αλλά ένα bravo. Q από τον Stormax. Παίρνει το kill. Και τώρα συνεχίζει και κυνηγάνε. Έχει περάσει την ΙΟ. Ο Alex από την άλλη πλευρά δέχεται αρκετή ζημιά τώρα από τη φάση του Talon και δέχεται και το Hard Breaker. Είναι cross double kill στα χέρια του Stormax. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. It's different. Ο Νάτι Νάτι γιατί τόσο ευθεία. Δεν κατάλαβα. Είναι πολύ Νάτ. Το παράκανε εκεί πέρα, παίρνει μόνο και τον Δράκο. Ο Stormax, πάρα πολύ ωραίο counter play από την ανόρθωση. Ειδικά ο Stormax με αυτό το stun και μετά ήρθε και το charm του Φουρούι. Πάρα πολύ όμορφο. Ενώ το βλέπουμε άλλη μια φορά. Γιατί είναι πίσω σε level. Λέω κάτι περίεργο γίνει στο top. Έχω κάτι γνώμη μου πάλι. Ακόμα πιστεύω ότι ο Παπιτήρο θα μπορούσε να έχει δει για ένα solo kill αφού δεν είχε το flash του. Ο build τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα βέβαια. Ξέρετε, μου φαίνεται. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχει μπότες ακόμα build και δεν έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι από την άλλη ότι άμα δεν παίξει aggressive από παπιτήρο, θα γίνει πιο χρήσιμο στην αρχή του παιχνιδιού. Είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει τα fights από μια Riven, θεωρώ. Ειδικά πάνω σε thresh είναι πολύ εύκολο να δεχτεί συντερά από το παπιτήρο. Απλά τρέχει πάνω στο αντίπαλο backline. Η Rel δεν σταματάει, η Relia δεν σταματάει. Να δέχεσαι damage, αλλά τίποτα παραπάνω. Το crowd control δεν μπορεί να σε κρατήσει με τίποτα. Οπότε ίσως σκέφτεται αυτό και λέει, παιδιά, φλιπάρουν όλοι. Δεν θα φλιπάρω κι εγώ. Θα είμαι εκεί, θα είμαι even. Και όταν θα είμαι even, θα είμαι πολύ, πολύ πιο χρήσιμο. Με λέει ψάχνει τη γωνία. Έχει πετάξει το φανό από τώρα σε περίπτωση που πάνε να κινηθούν επιθετικά. Αλλά κανείς δεν τραβάει σκανδάλι. Ακριβώς. Πάρα πολύ τα μαθήματα του Τζιξ βέβαια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δώστηκαν να μπαίνει. Λέει, τον πιάνει, τον τραβάει πάνω στα τσόμπερ και πετάει το εξώ στο Silky Smith. Τώρα θα πεθάνει λογικά σε λίγο. Βλασάρι από την άλλη πλευρά. Όχι και ζει και το reset έρχεται. Golden Dose τρέχει. Δεν έχει summoners και δεν θα κυνηγήσει. Περιδέρω. Bar the wave και θα φύγει. Αλλά είναι στο 3-1 και 2. Και τρία μέλη τη ανόρθωση έχουν σάντεν. Ενώ παπιτήρο. Δεν έχει wave τώρα. Το Q δεν πετυχαίνει.
Δεν πετυχαίνει το Q και είναι και δύσκολο να πετύχει το Q πάνω στη Riven, αλλά με την αλήθεια πάρα πολλά dash. Είδαμε και αυτό το Eclipse Shield πόσο ενοχλητικό είναι. Μένει μόνο να δούμε αν θα δεχτεί κάποιο dive εδώ. Παπητήριο είναι πάρα πολύ low. Υπάρχει το Ignite ενό Stormax άλλη μια φορά εκτός position και θα πεθάνει. Πεθαίνει η τόπου, η ulti του δεν τον σώζει. Πρωί έρχεται απλά θέλει να καθαρίσει το wave. Το Shadow περνάει στη τσέπη του Alex, ο οποίο είναι full build. Hey, το δικό του Blade. Τι βγάζει το μεταξύ, βοήθαμε. Blade και να μετά νομίζω θα βγάλει όχι, ένα τέρμινο. Όχι τώρα αυτό με τα δύο dagger. Όχι, Blade δεν. Τέρμινο. Όχι, δεν καλώ είναι. Δύο daggers. Τι άλλο έχει με τα δύο daggers που να βγάλει. Witch για μόνο την Άρη. Δίνει και τεράστιο το Witcher. Είναι underrated item. Δεν συμφέρει να βγάλει μπότε. Στάξει. Όχι, μπότε εννοώ τεράστιο. Θα βγάλει και. Καλά, μπότε τάμπησε. Τάμπησε. Καλά, τι Viego, Jinx, Olaf. Α, yes. Θα είναι λίγο ρέντμπος αυτή η ρέλη, αν βγάλει αυτά τα items που είπαμε, δηλαδή Witchen, Tabis και ίσως κανένα Asterak ή κάποιο Deep Under the Sky. Ου, ναι. Είναι, θα είναι λίγο ρέντμπος. Και Iceborne μπορεί να βγάλει. Ilevis, άλλη μια προσπάθεια hook, πολύ ωραίο dodge από τον Silksmath. Επιτέλους χάνει και κάτι ο Ilevis, γιατί δεν ήταν δίκιο για τους αντιπάλους, ενώ βλέπουμε τον Jinx να καθαρίζει πάρα πολύ ενοχλητικά το Wave. Ναι, ολόκληρο το Seraph σημαίνει ότι έχει μάνα για πάντα. Έχει και όταν δεν έχει μάνα, έχει και την ασπίδα. Με αρκετά δύσκολο να τον αποτελειώσει. Στην άλλη, Kraken Slayer ολοκληρωμένο για τον Golden Toast. Kraken Slayer ολοκληρωμένο και το Stormax. Ο οποίο ίσω κινδυνεύει. Τον έχουν πιάσει. Έχει ulti, όχι, δεν την έχει. Από ό,τι φαίνεται το Flash θα περάσει από την άλλη φορά και δεν θέλει να δώσει kill στο reset. Έρχεται ο Φανό και ο Φουρούι. Έχει ulti ρέλια. Δεν έχει ulti ρέλια. Έχει το flash ρέλι όμως κάνει το πρώτο Q. Πετάει η άτομα στάνει και τώρα δεν έχει Q για λίγη ώρα. Αλλά να την άτα αποφεύγει το hook. Ανοίγει το box, ηλεύει. Ο Toast είναι νεκρός. Ωραίο counterplay. Είναι ωραίο να παίζει ADC εν έτη 2024. Καταστροφή για να ανόρθωση στο bottom lane. Τραγωδία. Κυριολεκτικά με πάρα πολλά θύματα για την ανόρθωση. Να βλέπει ένα βήμα στο top. Ο Μπίλτε έχει το flash, θα το κάνει και δεν θα ακολουθήσει το παπητήριο. Πολύ ωραίο. Try. Όλα αυτό ξεκίνησε από ένα κακό invade. Αυτό μου φαίνεται ότι ο Stormax κάπου έχει χάσει λίγο το mental του. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Μου φαίνεται ότι παίζει λίγο εκτός αυτού σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι και αυτή τη φορά τιμωρήθηκε και όλη του η ομάδα συμπεριλαμβάνοντας τον bot του που νικούσε. Mm-hmm. Τώρα, πολύ πίσω στο Golden Orthus πλέον. 3.500 μόλις τα 15, πέσαν δύο πύργοι. Yep. Ένα και δύο πύργοι ακριβώς, πολύ golden. Όντως πάει προς το Terminus από ό,τι φαίνεται. Πάει Terminus, ε! Το είπα, μα σε κάνει πάρα πολύ tanky. Το έχει ξαναδεί. Ναι, σε κάνει, το βλέπεις αυτό και λες, OK. Δεν έχει τίποτα, έχει λίγο on hit, λίγο damage. Αλλά σε κάνει πάρα πολύ tanky, δίχως λόγο. Τι σου πω. Για να δούμε πώς θα πάει. Και αυτό ενώ βλέπουμε ένα γορδάκι εδώ build. Ένα build ο οποίο. Το έχει βγάλει τα CS του. Ο νο, Stormax, υπάρχει πανό, θέλει να παίξει, παίρνει. Και ωραία, το Knight's Vow από τον Ilevi, αλλά να την άτομα φεύγει τα πάντα, build πρέπει να τρέξει. Γιατί ωραία προσπάθηκε για hook. Δεν ξέρω. Πήγε να πιάσει ένα ώρα το άλλο και ο Ilevi δεν τα κατάφερε, ο build άλλη μια φορά εκτός position, δεν έχει και το flash του και θα μας αποχαιρετήσει τώρα. Το flay, το hook πανέμορφο, έχει κάνει ό,τι μπορεί. Τους έχεις δει πριν 13 δευτερόλεπτα, ξέρω. Ναι, αλλά. Αλλά τι. Υπάρχει ένα wave εκεί πέρα. Υπάρχει και το νούμερο 67 που θέλεις να. Ισχύει, έχει να κάνει στα 21, στο 17. Ναι, καλά πάει. Είμαστε και είμαι, δηλαδή έχει ψωμί αυτό και ακόμα περίμενα. Ψάχνει ο Παπητήριο να πάρει ένα turret και θα τα καταφέρει. Δεν έχει μάνα για να παίξει τίποτα περαιτέρω. Κάθε το Stormax μαζί με τον Ilevi ίσα ίσα απλά για να σιγουρευτούν ότι δεν θα έχει πρόβλημα το Planer του, ο οποίο. Πρέπει να το πούμε. Έχει κάνει μέσα σε ζώνη, λέγαμε ότι είναι. Κασάντε ότι πει, ότι τα υπόλοιπα πίξ του δεν μπορεί να τα βγάλει και έχει κάνει ένα τεράστιο step up. Και στους τελικούς και μέσα στο EMEA Masters είναι λίγο αστέρας της ανόρθωσης. Ναι, ναι. Ακόμα και τον άλλο καταραίουν. Είχαμε παίξει και πρόσφατα με τον Παπητήριο αντίπαλη. Πολύ καλός παίκτης είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι και σαν το One Trick. Και τα υπόλοιπα παίκτης μια χαρά τα παίζει. Απλά πρέπει να βρει και αυτός λίγο το momentum του. Να το confidence να τα βγάλει. Και το Olaf πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Ο Olaf να σχολιάσουμε που έχει δύσκολο game. Συγκεκριμένο γιατί υπάρχει άπειρο burst, υπάρχει blade στην Ιρέλια. Αυτός ο Talon μπορεί να στεμαχίσει. MR δύσκολα να βγάλει ο Παπητήριο, οπότε ο Ziggs και αυτός τον τιμωρεί, ο οποίος έχει δύο items. Ναι, χωράζει με focus βέβαια δεύτερο. Δηλαδή, το μόνο win condition αυτή τη στιγμή της ανόρθωσης είναι αυτή η Riven, η οποία αυτό. Η οποία Riven θέλει πρέπει να το βάλει σε πόδι flash από το Παπητήριο. Solo Bolo! Solo Bolo. Έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά.
Έπαιξε καλά. Έφυγε σαν τον άνεμο εκεί ο Παπιτήρο λοιπόν. Πάρα πολύ. Το Τσάρμ έρχεται κάτω από τον πύργο. Αυτό ήταν κάρι όσο μπορεί. Και ο πύργο θα πεθάνει. Ο Φουρούι έχει ακόμα ένα τάσκε. Φλασάρι ο Τζάσκαν και τον έχει πιάσει. Πνάλι είναι εκεί. Και να την άτ Φουρούι έχει κάνει τον God Flash. Αλλά το damage φτάνει και περισσεύει από την ομάδα τη Ρούντι. Και αρχίζουν και τρέχουν όλοι. Το δρόμο τη επιστροφή είναι και ο Στόρμαξ τον έχουν δει. Δεν ξέρω αν θέλει να μπει μέσα. Ψάχνει το δικό του W. Πάνω σαν άτινα. Τον βρήκε. Αλλά και πέρα το Σαν. Αιλεύει δεν μπορεί να φουκάρει όμω. Flash, Flay, τον έχουν πιάσει, πεθαίνει το Σάντα, ο δισκός περνάει στον Ελέβη, αλλά αυτός κάνει τα πάντα, φανό, Flay, Hook, τους έχει πιάσει και θέλουν να πάρουν ακόμα, το φανάρι στο Ziggs, περνάει στον Golden Toe, στο Ziggs πήγε να πάρει το φανό και τώρα κινδυνεύει Φλασάρι από την άλλη πλευρά και Stormax θέλει να κάνει μη, το πάνω, ωραίο παραμπρέκ και θέλει να κυνηγήσει από την άλλη πλευρά, θέλει να κάνει το πύργο, θέλει να πάρουν τα πάντα, το Zap, το Auto, το Kill θα περάσει, παίρνει και πάρει το Reset, έρχεται και φανός πάνω στην Ρέλη, ο Άλεξ όμως, δεν πετυχαίνει κανένα με την ούλη, το Flay είναι καλό από την άλλη, το E πετυχαίνει, το Hook πετυχαίνει και αυτό, το Zap δίνει στον Golden Toe στην απόσταση και έρχεται το Teleport, αυτός Λασάρι μέσα, δύο ακόμα Auto, αλλά τα Auto δεν θα έρθουν και ο Build. Θα πάρει το kill, θα πάρει το shutdown από την άλλη Φουρούι. Έχει πάλι τη δικιά του ulti. Αυτός ξεκίνησε με το θάνατο του Φουρούι και τελειώνει λοιπόν, με το kill του Φουρούι. Τα, 20, τα κάναμε 20. Τα 30 βασικά. Τι, αρχίζει και υδρώνεις μήπως. Όχι, τα κάνω. 30 τα kills λοιπόν. Συνεχίζουμε δυναμικά. Και αυτή η Riven είναι πράκτορας χειρολεκτικός έτσι. Απλά δεν έκανε καν teleport εδώ, εντάξει, δεν έχει teleport. Πώς βγαίνει εκεί μέσα. Βορτάκια. Να την άτε, έκανε ρισπό και ξαναμπαίνει μέσα. Μπαίνει, τον πιάνει όμως το τσάν, τον damage είναι αρκετό απ' την άλλη. Ο Silky Smart θέλει να διώξει ένα Ελέβη και ο Ελέβη σίγουρα είναι νεκρός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Φρούιτ, πού θα πάει, πού θα φύγει. Τρίποντο. Έρχεται το damage, να την άτε, shut down, ένα ακόμα στη τσέπη, θα φτάσει στο full life, πάμε στο 20. Γιατί έχει κάνει ρισπό και ο Golden Toss μαζί με τον Stormax, τώρα πάμε για round 4. Έχει ulti, δεν έχει ulti. Αχ, unlucky. Και ένα Herald στο top μόνο του. Αυτό είναι το round 4 τώρα. Πέτρε το W. Πιάνεται από το melee Q και θες να δώσει το kill στην Jinx. Η Jinx παίρνει το kill, παίρνει το Shadow και συνεχίζει και κυνηγάει. Ακόμα ο Shadow έχει δύο items ήδη. Jinx. Get excited, crash down of Nali και έχει. Thormax ήρεμα, bro. Ήρεμα, ήρεμα. Μα θες τα kill, θες τα kill. Ψάχνει στο. Δεν ψάχνει. Εντάξει. Ναι, αλλά κατάλαβες. Vision is clear. Λοιπόν. Και καθαρίζει λοιπόν τη ζούγκλα του Nat. Αυτό δεν θέλει να κάνει τώρα αυτό. Έλα καθαρίζει τη ζούγκλα του. Και μετά, μέχρι να ξαναβγουν τα camps του, να γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να πέφτει ένα ξύλο σε όλο το χάρτη. 1-4-0 η Riven. Κοίτα, one of those scores is not like the other, θα πω εγώ. Για πες το... Ο Παπιτήρο. Ναι. Ο Παπιτήρο παίζει άλλο παιχνίδι. Μα αυτό είναι το top lane. Δηλαδή δεν ξέρω όποιος παίζει top lane solo και νομίζω το ζει αυτό κυριολεκτικά. Ο Παπιτήρο έχει perfect CS, παραπάνω από 10 CS per mini, 3-0, έχει πάρει τον πύργο στο top. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να συμμετάσχει ιδιαίτερα ούλτι για το Raptor. Ξέρεις τι, Ward. Ο Άλεξ, το 1v2. Το Τσάνο πετυχαίνει, το damage είναι πάρα πολύ. Ακολουθούν και με το υπόλοιπο stand. Το Heartbreaker υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται. Φρούι παίρνει το 5ο του kill. Ακριβώς και πήγε να κάνει ένα ωραίο τρέκι ο Άλεξ, αλλά δεν του βγήκε καθόλου. Ο Stormax. Γιατί δέχεσαι όλους τους HP σε damage αυτό που ελεύει. Τσάκ, μπομπα. Μια, αλλά ελεύει είναι μόνος του. Γυρνάνε το Τσάρμα, έχει πετύχει από την άλλη πέρα και πιάνουν και το Hook. Γυρνάνε πάνω το Silky Smath, αλλά ο Stormax είναι νεκρός. Στο τέλος πεθαίνει και ο Silky Smath, ο ελεύει. Left for dead και όχι το παιχνίδι και τώρα κυνηγάνε και τον Toast. Μαζί με το Φρούι, κανένα δεν φτάσει. Το Τσάρμα έρχεται, το Yumbus. Παρκούρ fail. Αλλά το Smite είναι εκεί, ο Toast πλέον δεν έχει movement speed. Δεν έχει και πάρα πολύ τάξη. Παραλίγο να πάρει το kill, αλλά το παραλίγο δεν σου δίνει το call. Και τώρα κοίτα, έρχεται το big raid boss του Παπιτήρο. Last μέσα build, παίρνει ένα kill και πεθαίνει κι αυτός. Ωραία, 41. Ωχ, τι θα δούμε, Παναγία, με αυτό το λοιπόν, παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε για λίγη ώρα κενό, οπότε θα πάρω εγώ αυτή την ευκαιρία και θα ρωτήσω την παραγωγή του τι γίνεται στο παιχνίδι. Μπράβο, Boostgate, μπράβο. Και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είδα ότι είναι και το μοναδικό tie breaker που γίνεται. Από ό,τι είδα, έκλεισε το σενάριο tie breaker για το Group D. Ανοίξαν οι teammates τους. Οκ, λογικό θα μου πεις. Λοιπόν, 3-3 το score ακόμα. Είναι... 3-3. Είναι το αντίθετο. Υπήρχε ένα μικρό post. Όχι, ρε! Bug! Τι 3-3. Ένα μικρό προβάδισμα για την ομάδα της Boostgate. Η αλήθεια είναι. Υπήρχε ένα μικρό post. Okay. Okay, οπότε υπήρχε και αυτό. Ποζάρισμα. Νόμιζα... 3-0 όμως είναι το ζέρι της Boostgate. Okay. Οπότε... Ποιος είναι η ζέρι των Boostgate, το Κοράτης. Νομίζω... Όχι, δεν είναι. Όχι. Αλλά έχουν πάλι πόσο. Νατ, στο μεγαλύτερο φλάνκ του κόσμου. Τα βρίσκει αυτά, εγώ το έχω πει ότι αυτό το παίκτη είναι ενδιαφέρον. Είναι πάνω στο Τζάσκεν, αυτό χάνει μέσα στο Τζάσκεν. Τσοκ, πόντια ακόμα περισσότερο. Νάτι, είναι εκεί. Ο Νάτι βρίσκει το Φουρούι και ο Φουρούι βρίσκει την έλλειψη χρώματος στην οθόνη. Πού είναι η ασπίδα, έζησε! Πώς το έζησε αυτό εδώ, εντάξει. Με τη δύναμη της φιλίας. Ακριβώς. Πήγε στους φίλους του. Πόση ώρα έχουμε να δούμε κύλε.
πίστευτε. Ο Αιλέβη λίγο χείλησαν και εδώ πέρα, μόνος του το contest. Θα σου πω, κερδίζει χώρο. Και λίγο γέλο θα μαζί. Το θυμήθηκες αυτό. Ήταν παρόμοιο ρε φίλε. Είναι το ίδιο skin. Ο Μπιλ πάνω σε γορτάκι. Πάνω σε γορτάκι, να πάνω Αιλέβη, ο οποίος θέλει να πιάσει και το δικό του hook. Το hook δεν θα βρει στο όχο. Δεν θα ζήσει. Δεν βρίσκουν τίποτα. Τέλεπορτ έρχεται, φορού είναι πίσω, δεν έχει τη δικιά του. Τι γίνεται, τι κάνει αυτή η ρίδα. Είναι το μέσο solo queue που παίζει στο Diamond 2 και είναι τόσο φαν να το βλέπει όταν δεν παίζει. Όχι, δεν το παίρνει ο Αιλέβη. Ενδιαφέρον, κανεί δεν πέθανε. Τουλάχιστον έχει σταματήσει τον Bloodbath για λίγο. Ενώ να τη άλλη μια φορά μέσα στην παλιζούγκλα, άλλη μια φορά στο flank, άλλη μια φορά μέσα στη σκιά. Ένα ακόμα wave χάνει. Ζούγκλα σαν όρθιο, συνέχει σποτάρει τώρα το Viego, δεν ξέρω αν θέλει να πάει να το σκοτώσει. Λοιπόν, chat, για κάθε minion που χάνετε σε αυτό το παιχνίδι. Θέλω να εξαργυρώνετε και μία απόπειρα να κερδίσετε το στριγμόν μούντο. 20.000 ποντάκια. Αυτό το σκιν δεν ξέρω καν ποιο είναι εδώ μεταξύ, αλλά ακούγεται είναι πολύ καλό. Είναι από καινούρια. Είναι, λοιπόν, βγήκε brand. Στριγμόν είναι αυτό που έχει πολύ έτσι, πράσινα, πορτοκαλί χρώματα. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Η αλήθεια είναι. Έχουμε μείνει πίσω στα σκιν. Πρέπει να μελετάω άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ, αυτό το item που έχει βάλει από πιτήρο, είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Είναι το Experimental Hexblade. Απίστευτο. Το οποίο για όποιον δεν ξέρει, σου δίνει κάποια stats όταν πατάς το ult σου, οπότε είναι πολύ καλό πάνω σε όλα. Ένα όλαφο που είναι 16 level. Στο 25. Ναι. Είναι κυρίως, έχει 5-0-0. Οκ, okay, έχει κατσάρει τα πάντα φορού εδώ πέρα. Για άλλη μια φορά πιάνεται, έχει τη δικιά του ult, αλλά... Oh, αυτό ήταν clean. Box box. Αυτό είναι ωραίο, έκανε και ένα Profane Hydra από ναι, ό,τι έκανε όλα τα ότα τα κρίσετε. Ενώ εδώ πέρα Jaskan μπαίνει μέσα απλά για να περάσει το damage. Toast χάνει το μισό HP, έτσι, επειδή το αποφάσισε. Ενώ, νάτι, είναι εκεί. Κάτσι. Θα χάσει το spell shield. Είναι τάκτη. Τώρα, βγήκε η Rell, μπαίνει ο Talon, περίμενε. Build ψάχνει αυτή τη γωνία στο bot lane. Alex μαζί με τον Παπιτήρο. Παπιτήρο κάνει τη δικιά του ult, έχουν πιάσει τη Rell. Πού να το πάει ο Observer, φίλε. Shut down για την Jinx, ο Νάτι, πρέπει να βάλει στα πόδια, αλλά ο Παπιτήρο δεν έχει πλέον ult και τώρα γυρνάει. Ο Alex μπορεί να σκοτώσει. Μάλλον, τι γίνεται, ρε φίλε. Το stun. Ωραίο, έτσι από το Παπιτήρο. Είναι level πάνω, ανοίγει το δικό του ghost. Το τσεκούρι δεν θα βρει, αλλά θα ξαναπιάσει το τσεκούρι. Αμέσως το slow, το stun. Ο Alex δεν έχει ελπίδα, δεν έχει flash και ο Παπιτήρο θέλει ακόμα μια τσεκουριά και τη βρίσκει. Πώς γίνεται να πάτησε εκεί flash. Ναι, δε, οκ. Okay. Είναι το content. Ακριβώς, ενώ ξεκινάει μπάρουν η ανόρθωση. Λοιπόν, ζει βέβαια, ζει ο Ζιγ, ζουν όλοι. Είναι πολύ απλό το πλάνο, οκ. Okay. Έχουμε 45 kill. Παίρνουμε μπάρουν, παίρνουμε 4 kill, δεν σκοτώνουμε καν το 5ο και τελειώνει το game. Με ευρωμένο το φορού είναι έτοιμος να πετάνει και τελικά. Να το πρώτο. Να το πρώτο και το shutdown τον μπάρουν. Μάλλον ανήκει στην ομάδα αν ανόρθωση, αν και ο Σίλκη μα σε λίγο έχει τη δικιά του ulti. Και τον έχουμε πιάσει, όχι ο Stormax, 5ο kill. Γυρνάμε πάνω στο Jaskan. Το play του Αιλέβη. Κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη ομάδα και η ομάδα Τσανό έχει 5 barons. Ακριβώς και υπάρχουν 106 κάπα gold αυτό το game στο 26. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όσο έχανε η ανόρθωση, κέρδιζε η boost gate. Ωραία. Η Ανώ έχει βγει αρκετά μπροστά. Α, έτσι, το πας έτσι. 7-4 το score πέτσι της GTG και έχουν ένα 3-1 rumble αυτή τη στιγμή, με ενημερώνα. Εντάξει, σιγά το Rumble, Ραζέρι, μεγαλύτερο του Rumble. Εντάξει, η αλήθεια είναι, αν και ο κόσμος λέει ότι Ζέρι δεν κάνει diamonds, δεν ξέρω. Να το κάνουμε dirty τώρα που δεν μπορεί να μιλήσει. Όχι. Εντάξει, δεν και έχεις. Δεν μιλάω στην πλάτη, πώς να εγώ. Θα πες παντόφωνα. Με τη διχάλα τώρα που κάνει και ζέστη. Λοιπόν, τώρα πολύ πιο εύκολο να κάνει siege. Δεν είναι τόσο εύκολο το way, κλεινά την ad πάνω σε Vision. Stormax τον έχει δει, αλλά έχουν δει και τον Stormax. Ο πύργος απλά λιώνει, ο Justkan ψάχνει το engage, δεν ψάχνουν wave, ψάχνουν engage. Έλεγε ο veteran της προάλλησης ότι παίζουν το χάρτη, αλλά ποιον χάρτη, παίζουν τα kills, ενώ έχουν πιάσει. Πού θα πάει ο Νάτι Νάτ, θα πάει στον βασίλειο των σκιών. Ενώ ο Παπιτήρο, άλλο παιχνίδι. 6-2, ακόμα ένας πύργος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Σαν να βαρέθηκαν οι παίκτες. Ο Stormax, βγαίνει έξω, το hook δεν θα βρει στόχο. Λοιπόν, σε αυτό μην το παιχνίδι, στο PTG, ο Παπιτήρο θα ήταν MVP. Εσύ έχεις πει 49, ρε. Ναι. Αν πεθάνει άλλος ένας και και λήξει το game είναι 49. Ναι, κοίτα, και αν πεθάνουν και άλλοι 5-6, ακόμα θα είμαι πιο κοντά από όλους σας. Ωραία, θέλουμε throw από ανόρθωση τώρα. Όχι. Δώστε μου μια μικρή νίκη σε αυτή τη ζωή. Τα reset έρχονται. Δύο inhibitors πέφτουν. Και αν ο φεύγει να παίξει για το τρίτο από ό,τι φαίνεται, ένα λεπτό ακόμα στον Baron. Δύο resets έρχονται. Φουρούι, δεν κάνει το facetech. Τι DC έχει φάει. Όχι, δεν κάνει το facetech. Έχει φάει τρεις φορές το Goon Squad από το facetech. Πάνε σε Talon, πάνε σε Irelia, πάνε σε οτιδήποτε. Ενώ Παπιτήρο, μπροστά σε όλους, κοίτα όχι, πόσο... Όχι, Παπιτήρο είναι... Γίγκατσατ. Γίγκατσατήρο. Τι είναι... Με τι θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε τον Παπιτήρο αυτό το κύριο.
Με ένα γίγατσατ. Είναι πραγματικός Viking. Ξέρεις είναι ο παπιτήρο ρε φίλα σε αυτό το game. Τι είναι. Είναι ο παπάς μέσα στην εκκλησία. Που έχει όλους τους αμαρτωλούς. Και ο παπάς είναι ο μόνος που δεν έχει κάνει τις αμαρτίες και καλά. Δες. Κοίτα εδώ πέρα. 6-0-2, 300-28. Και παίζει τώρα με 15 death ο καθένας. Ο Φουρούι βρίσκεται στο τσάρμα. Ακολουθεί ο Στόρμαξ. Τον έχουν πιάσει, όχι, αλλά και πάλι δεν έχει σημασία. Αγχώθηκα για λίγο. Έχουμε ακριβώς 49 kills. Αυτή η ρέλα εντωμεταξύ είχε παίξει clean μέχρι, κάποια, μέχρι κάποιο σημείο. Τι, αλλά μετά έπαθε η ρέλα σύντροπ. Ναι, και κάπου. Ξέρω τι έγινε. Και ο Τάλλον το ίδιο ακριβώς το παίξει. Ναι. 6-5-5-7. Ο επόμενος πύργος είναι ο στόχος. Toast. Έχει GA σαν τέταρτο αντικείμενο. Και ρόχο να το δω αυτό. Πιάνε εδώ πέρα το Ζάσκαν. Το τραβάνε. Όχι, τον διώχνουμε κρέα το box. Πέφτει. Λίγο μπερδεμένα. Φάιν λέει, αλλά κερδίζει το χώρο. Φλασ! Χουκ στο Minion. Προσπάθεια μετράει το Toast. Έχει ακόμη το δικό του σετ. Κανένας δεν πεθαίνει για τα επόμενα λίγα δευτερόλεπτα. Σπονάρισε 20 ο Άλεξ. Αλλά σε 20 ίσως και να μην έχουμε game. Toast περπατάει μπροστά πάλι. Θα έχουμε λίγο content game όπως το πρώτο παιχνίδι του τελικού. Το Zar πετυχαίνει πάρα πολύ ωραίο. Build είναι σχεδόν νεκρός. Πεθαίνει! 50 kills ήδη. Παπιτήριο είναι στο 1 HP. Αλλά Jazzcan μπαίνει μέσα. Θέλει να σκοτώσει. Toast στο 1 HP. Αλλά ακόμα ζει. Ακόμα βαράει. Το double kill. Το triple kill θα έρθει με το που γίνει ορατός. Αλλά ο Στόρμαξ μαζεύει. Παίρνει ακόμα ένα kill τώρα. Ο Toast το reset έρχεται. Έχει 7 δισεκατομμύρια. Εντάξει, μετά το άλλο. Όχι, ρε λακκί. Ένα βίδ 318. Το τσάρ τον έχει πιάσει. Και έχουμε ακόμα το GA. Ο Παπιτήρο παίρνει το kill. Και με 55 kills είμαι πιο κοντά από όλου. Η ανόρθωση παίρνει τη δεύτερη νίκη και την τρίτη θέση στον όμιλο. Μου κάηκαν λίγα κεφαλικά κέντρα από αυτό το game, αλλά it's ok. 33-22, πολύ clean. Στο 30 ακριβώς. Εγώ δεν καταλάβα γιατί δεν σαν να σταμάτησε κάποια στιγμή το μηχάνημα των Ρούντι και απλά άφησε να νόσα κερδίσει κάπως έτσι που πάρει. Ήταν ένα από όλα τα game ever. Ήταν ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι League of Legends. Αυτό. Αυτό. Εντάξει. It's fine. Κερδίζω τα quiz. Κερδίζω εδώ πέρα. Τι λέει. Το ποιος ήταν πιο κοντά στα kills. Ναι, κέρδισε τα kills. Πόσα ήταν τα kills total. Έλατε, μείνουμε πιο κοντά εδώ. 55. Σε 49. Εγώ είχα 49. Εγώ 67.